να αναλύσω τις θέσεις της Ένωσης Κεντρών, οι οποίες έχουν τύχει επίθεσης για παραχάραξη από διάφορες πλευρές. Αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε σήμερα ήρεμα να τις αναλύσουμε. Πρώτον, πώς πιστεύουμε ότι μπορεί να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Το οικονομικό πρόβλημα της χώρας είναι πρόβλημα δημοσίου και πρόβλημα ιδιωτικού τομέα. Μέχρι τώρα το μνημόνιο 1 του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου, το μνημόνιο 2 του κυρίου Σαμαρά και το μνημόνιο 3 του κυρίου Τσίπρα έχουν μεταξύ τους κάτι κοινό, ότι ρίχνουν όλα τα βάρη στον ιδιωτικό τομέα και υπερπροστατεύουν το δημόσιο τομέα. Αυτό έχει επιφέρει σαν αποτέλεσμα ο ιδιωτικός τομέας να καταραίει σιγά-σιγά, να μην αποδίδει τα έσοδα που προσδοκά το κράτος και έτσι όλα εις τον τόπο αυτό να βαίνουν προς την καταστροφή. Άρα τα τρία μνημόνια, επαναλαμβάνω, του Γιώργου Παπανδρέου, του Αντώνη Σαμαρά και του Βενιζέλου και το τρίτο του κύριου Τσίπρα, έχουν αυτή την ανοησία, να το πω, ενώ υποβάλλουν το λαό σε θυσίες, αυτές οι θυσίες πάνε χαμένες, διότι τα βάρη ρίπτονται μονομερώς στον ιδιωτικό τομέα και υπερπροστατεύεται το δημόσιο. Κάποιοι λένε ότι εγώ σαν Βασίλης Λεβέντης κυνηγάω τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ψέμα από αυτό, ψευδέστερο από τούτου. Ίσα-ίσα προστατεύω τους ευσυνείδητους δημοσίους υπαλλήλους και είναι στοίχημα ζωής για μένα να αποβάλω από το δημόσιο άτομα τα οποία είναι αργόμισθοι, τα οποία έχουν βάλει οι κυβερνήσεις του παρελθόντος με σκοπό να παίρνουν ψήφους και με σκοπό να διαλύσουν την απόδοση του δημοσίου. Το χρέος μας προς τους ευσυνείδητους δημοσίους υπαλλήλους είναι να πατάξουμε την αργομιστία, να πατάξουμε τα φαινόμενα παθογένειας κάποιων δημοσίων υπαλλήλων, διαφθοράς κλπ. Αυτό είναι το χρέος μας. Αν αφήσουμε την κατάσταση όπως έχει σήμερα, το δημόσιο δεν θα σηκώσει ποτέ κεφάλι. Δεν θα αποδώσει ποτέ. Έχουν γίνει προσπάθειες και από το συνήγορο του πολίτη και από το διαφθορά, από τους εισαγγελείς. Έχουν εντοπιστεί φαινόμενα παθογένεια στο δημόσιο. Λύθηκε κανένα πρόβλημα? Κυνηγήθηκαν ορισμένοι, ελάχιστοι. Οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι συνενώνονται αποκρούοντας κάθε προσπάθεια επέμβασης. Νομίζουν ότι η λύση είναι, αυτό κάνουν το λάθος οι δημόσιοι υπάλληλοι, λύση είναι να προστατεύουν ακόμη και τους περιπίπτοντες σε αδικήματα συναδέλφους τους. Αυτό είναι το πιο βλακώδες πράγμα που μπορεί να συμβαίνει. Η Ένωση Κεντρών στο θέμα αυτό απευθύνθηκε σε Πανεπιστήμιο της Αγγλίας για να δούμε πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε στο δημόσιο ποιοι δουλεύουν, ποιοι παράγουν και ποιοι κάθονται και πάει ο μισθός σπίτι. Και μου επιδόθηκε μία μελέτη με βάση την οποία σε βάθος δεκαετίας, μπορεί, προς τα πίσω δεκαετίας, τα τελευταία 10 χρόνια, μπορεί να γίνει έρευνα για το ποιοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι οι παραγωγικοί και ποιοι είναι οι αργόμισθοι. Μελετώ το σχέδιο αυτό, το θεωρώ επαρκές και πιστεύω αν η Ένωση Κεντρών μπει στη Βουλή να υπάρξει θεραπεία του ζητήματος αυτού. Γιατί σας λέγω, είναι αίτημα των ευσυνείδητων δημοσίων υπαλλήλων να απαλλάξουμε από τα τροκτικά και από τους αργόμισθους το δημόσιο. Και τους Δήμους και τις ΔΕΚΟ, γιατί κυρίως εκεί υπάρχει αυτή η παθογένεια. Ρωτούν κάποιοι
Ας περάσουμε λοιπόν αυτό. Υπάρχει σχέδιο εντοπισμού των αργομίστων σε βάθος δεκαετίας προς τα πίσω. Ρωτούν κάποιοι πώς θα λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Γιατί βεβαίως το να κυνηγήσουμε τις παθογένειες είναι το ένα ζήτημα. Αλλά από την άλλη μεριά σου λέει ο άλλος θέλουμε δουλειές, θέλουμε εργοστάσια, θέλουμε εμπόριο, θέλουμε τουρισμό, θέλουμε θέσεις απασχόλησης. Ακούστε, αυτά θα πάνε μαζί. Η κάθαρση του δημοσίου και η τόνωση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και το αναπτυξιακό σχέδιο θα πάνε μαζί. Δεν θα είναι πρώτα το ένα μετά το άλλο. Δηλαδή θα βλέπουν οι ξένοι ότι πατάσουμε την αργομιστία, θα βλέπουν οι ξένοι ότι διώχνουμε από τη Βουλή τους 1500 που έχουν διορίσει οι βουλευτές, τους συγγενείς τους και τα νύψια τους, που πάει ο μισθός στο σπίτι και δεν προσφέρουν τίποτε. Θα βλέπουν οι ξένοι τους 12.000 αποσπασμένους του δημοσίου, θα τους υποχρεώσουμε να επιστρέψουν στις θέσεις όπου οργανικά ανήκουν. Θα το βλέπουν οι ξένοι, τις μεταρρυθμίσεις με τα μάτια τους, θα είναι ορατές οι μεταρρυθμίσεις. Θα βλέπουν οι ξένοι ότι επεμβαίνουμε στο ασφαλιστικό και τις δύο, έχουμε 330.000 ανθρώπους που παίρνουν 3 κύριες συντάξεις έκαστος. Θα τη συγχωνεύσουμε εις μία σύνταξη και καμία σύνταξη στην Ελλάδα δεν θα είναι μεγαλύτερη από 1.500 ευρώ. Θα καταβληθεί αυτή η προσπάθεια πάση θυσία. Θα είναι ανώτατο πλαφόν συντάξεων το 1.500 ευρώ και συγχώνευση όλων των συντάξεων σε μία. Είμαι το μόνο κράτος, ίσως και του κόσμου, που παίρνουν 2, 3, 4 και 5 συντάξεις οι πολίτες. Λοιπόν, θα βλέπουν οι ξένοι ότι κόβουμε τις συντάξεις των πλουσίων, γιατί έχουμε 80.000 περιπτώσεις με στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ανθρώπων ευπόρων, δηλαδή που έχουν έσοδα μηνιαία πάνω από 3.000 ευρώ. Τα έσοδα αυτά είναι από ενίκια, είναι από τόκους καταθέσεων, είναι από εταιρείες που είναι μέτοχοι κλπ. Λοιπόν, όταν ο πολίτης έχει πάνω από 3.000 ευρώ σταθερό μηνιαίο εισόδημα, θα του κόψουμε εντελώς τη σύνταξη. Όχι γιατί μισούμε αυτούς τους πολίτες, αλλά γιατί έχουμε χρέος σε ώρα κρίσης να πάρουμε μέτρα γενναία για τη στήριξη των αδυνάτων. Και έχουμε επιπλέον και χρέος να κοιτάξουμε εκ θεμελίων το ασφαλιστικό σύστημα, το οποίο αν το αφήσουμε στην τύχη του, από το 2017 δεν θα λαμβάνει κανένας Έλληνα σύνταξη. Επίσης και οι συνταξιούχοι που εργάζονται, είναι 400.000 συνταξιούχοι που εργάζονται και τι λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη, εργάζονται, το πλήσον τα παίρνουν, την αμοιβή τους τη λαμβάνουν σε μαύρα χρήματα και στερούν τη θέση αυτή από κάποιον άνεργο που περιμένει επί καιρό να εργαστεί. Μεγάλο επί του προκειμένου ζήτημα είναι και αυτό των προώρων συντάξεων. Οι πρόορες συντάξεις δεν φτάνει να τερματιστούν εφ' εξής. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με αυτούς που κυκλοφορούν ανάμεσά μας και είναι 50 ετών και λαμβάνουν σύνταξη, όταν άλλοι πολίτες πρέπει να πάνε 65 και 67 ετών για να λάβουν σύνταξη. Βέβαια υπήρχε ένας οικογενειακός προγραμματισμός, αποδεχόμεθα τη συνέχεια εμείς στην Ένωση Κεντρών του Κράτους, αλλά δεν μπορούμε 280.000 συμπολίτες μας να περιφέρονται 40 ετών, 45 ετών, 50 ετών και να είναι συνταξιούχοι στα καφενεία. Είναι μια παθογένεια την οποία θα δούμε πώς θα την καταπολεμήσουμε. Καταρχάς θέλω να ξέρετε ότι η Ένωση Κεντρών δεν θέλει να αφαιρέσει ούτε ένα ευρώ από τις ελληνικές οικογένειες. Ούτε ένα ευρώ. Κάθε άτομο που ζει με απλό το εισόδημά του, κάθε οικογένεια που μεγαλώνει παιδιά, με αφορά εμένα σαν Βασίλη Λεβέντη. Άρα μου είναι αντίθετο με την ψυχολογία μου να κόψω ένα ευρώ. Εάν κόψουμε από κάποιους, θα κόψουμε από τους έχοντες, θα κόψουμε από αυτούς που θα ζήσουν και αν τους κόψουμε. Και αν κόψουμε, θα κόψουμε και με πόνο.
αλλά θα το κάνουμε για τη σωτηρία της Ελλάδος. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Ένωσης Κεντρών και του κόμματος του κυρίου Ποταμιού, όπως λέγεται, του κυρίου Θεοδωράκη? Υπάρχει μια βασική διαφορά. Ότι εμείς στην Ένωση Κεντρών, όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις, τις καθορίζουμε τις μεταρρυθμίσεις και λέμε να μην υπάρχουν διπλοσυνταξιούχοι, να μην υπάρχουν τριπλοσυνταξιούχοι, να μην υπάρχουν συνταξιούχοι που λαμβάνουν πάνω από 1.000 ευρώ και να εργάζονται, να μην υπάρχουν πολυθεσίτες την ώρα που έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους, να μην υπάρχουν πρόωρες συντάξεις. Και με τον τρόπο αυτό στρεφόμεθα εναντίον κοινωνικών ομάδων. Βέβαια δεν στρεφόμεθα, στρεφόμεθα υπέρ της κοινωνίας. Πάμε να διαφυλάξουμε την κοινωνία από το ενδεχόμενο αυτοκαταστροφής. Αλλά ορίζουμε τις μεταρρυθμίσεις. Δυσαρεστούμε κόσμο. Χάνουμε ψήφους. Ο κύριος Θεοδωράκης του αντίον έχει μόνιμα μιλάει για μεταρρυθμίσεις. Εθίζεται να με αντιγράφει εις όσα λέει. Αλλά όταν τον ρωτήσετε τι μεταρρυθμίσεις θα κάνεις, δεν ξέρει τι να απαντήσει ή δεν λέει, γιατί δεν θέλει να δυσαρεστήσει. Θέλει την ψήφο όλων. Και ξέρετε, παίρνοντας την ψήφο όλων, τι συμβαίνει μετά? Βγαίνει απατεώνας ο πολιτικός, άμα αρχίσει να κάνει 5 πράγματα που πρέπει να κάνει. Πρέπει να έχεις ορίσει τι θα κάνεις για να είσαι συνεπής και με τη συνείδησή σου και με τον εαυτό σου. Όταν λες γενικά ότι η χώρα θέλει μεταρρυθμίσεις και δεν τις καθορίζεις, όταν πας να τις κάνεις θα σε λένε οι διάφοροι κλάδοι ψεύτη και απατεώνα. Έτσι είναι. Εμάς θα μπορεί κανείς να μας πει απατεώνες όταν λέμε ακριβώς τι θα κάνουμε? Δεν νομίζω. Λοιπόν, ο κύριος Θεοδωράκης ακολουθεί την παραδοσιακή μέθοδο όλων των κομμάτων εδώ και δεκαετίες, να τα έχεις καλά με όλους για να παίρνεις ψήφους. Αλλά αυτή η μέθοδος τον κατατάσσει στους λαϊκιστές και στους επικίνδυνους πολιτικούς, που δεν ξέρεις τι σε περιμένει αν αναλάβουν κάποιο καθήκον. Αυτή είναι η βασική διαφορά της Ένωσης Κεντρών από τον κύριο Θεοδωράκη. Ότι εμείς μιλούμε με ειλικρίνεια, δυσαρεστούμε, γιατί έχουμε σκοπό να φτιάξουμε την Ελλάδα εκ θεμελίων, ενώ οι κύριοι κάνουν απλή διαχείριση και υπόσχονται για να πάρουν ψήφους, να παίξουν ρόλους, να παίξουν διάφορους ρόλους. Ένα άλλο ζήτημα που διαφοροποιεί την Ένωση Κεντρών από το ΚΚΕ και από το Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή και το ΚΚΕ λένε όχι σε όλα. Βρίζουν τους ξένους, ως το κοκλήφους, και λένε ότι μόνο αυτοί είναι πατριώτες, όλοι οι άλλοι είναι προδότες κατά αυτούς. Το ΚΚΕ θέλει να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρώπη, προφανώς και η Χρυσή Αυγή κάτι παρόμοιο θέλει. Δηλαδή αν μιλήσει Χρυσαυγίτης και αν μιλήσει ΚΚΕΣ και δεν τον γνωρίζει το πρόσωπο, κάλλιστα μπορεί να είναι ή το ένα ή το άλλο, γιατί είναι παρόμοια αυτά που λένε. Η Ένωση Κεντρών είναι ακόμα μετριοπαθές, το οποίο θα συμβάλλει στη δημιουργία σταθερής κυβέρνησης. Το ξεκαθαρίζω. Η Ένωση Κεντρών θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης εις όποια κυβέρνηση σχηματιστεί. Εάν η κυβέρνηση αυτή γίνει από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ, πράγμα λίαν πιθανό, όπου συμφωνούμε θα ψηφίζουμε τα νομοσχέδια, όπου διαφωνούμε θα τα καταψηφίζουμε. Εάν χρειάζονται οι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών για το σχηματισμό κυβέρνησης, τότε θα τους αποστείλω το έγγραφο με τα 9 σημεία που σας προανέφερα χοντρικά της Ένωσης Κεντρών και θα πω αν αυτά τα σημεία, τα 9, τύχουν σεβασμού, γιατί με βάση αυτά μας ψήφισε ο ελληνικός λαός και ιδιαίτερα οι νέοι και οι νέες που εμπιστεύτηκαν τον Βασίλη Λεβέντη, αν αυτά τα 9 σημεία τύχουν σεβασμού από την κυβέρνηση, θα συνεχίζουμε να δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Αν δούμε ότι επ' αυτών δεν επιτελείται πρόοδος, προφανώς θα σταματήσουμε να δίνουμε ψήφο εμπιστοσύνης. Έχουμε λοιπόν την πρώτη περίπτωση που σχηματίζει η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ και δεν χρειάζονται οι βουλευτές της Ένωσης Κεντρών. Φτιάνουν το 151 μεταξύ τους. Σε αυτήν την περίπτωση θα κάνουμε μια γόνιμη παρουσία στη Βουλή, ψηφίζοντας οτιδήποτε με το οποίο συμφωνούμε και καταψηφίζοντας οτιδήποτε με το οποίο διαφωνούμε.
Η σύμπερίπτωση είναι απαραίτητη οι βουλευτές της Νέας Ένωσης Κεντρών για το σχηματισμό κυβέρνησης. Θα τους δώσουμε, θα παράσχουμε ψήφο εμπιστοσύνης υπό την προϋπόθεση αποδοχής των 9 σημείων, τα οποία 9 σημεία, δηλαδή καταπολέμηση της αργομισθίας, να μην υπάρχουν διπλές και τριπλές συντάξεις, να μην υπάρχουν προνόμια στην ελίτ, να μην υπάρχουν πρόωρες συντάξεις, να μην γίνονται ρουσφέτια, αλλά οι διορισμοί να γίνονται από τα γραφεία ανέβρεσης εργασίας με βάση τα μόρια των πολιτών και χωρίς καμία μεσολάβηση πολιτικού ή κόμματος. Όλα αυτά είναι πράγματα που δεν δημιουργούν για μας κάποιο συμφέρον, για τους βουλευτές ή τον αρχηγό της Ένωσης Κεντρών. Είναι ζητήματα που αφορούν τον κόσμο. Δηλαδή, τα 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών αφορούν εμένα, αφορούν κανέναν σε αυτό το τραπέζι. Τα 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών είναι η θεραπεία για να φύγουμε από τον γκρεμό στον οποίο, από το ληστηρό επίπεδο στο οποίο έχουμε εισέλθει. Επομένως, αν δεν τα δεχθεί ο εντολοδόχος πρωθυπουργός αυτά τα 9 σημεία, δείχνει κακή πίστη. Σημαίνει ότι δεν θέλει να συμβάλλει στην αυτοκάθαρση της χώρας. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα τύχουν αποδοχής. Όπως επίσης και οι άλλες απόψεις, για να γίνουν οι βουλευτές 150 από 300. Ή για να γίνει το συνολικό μήκος παρουσίας ενός βουλευτή στο Κοινοβούλιο τα 12 χρόνια. Και να μην έχουμε ονόβιους 40 χρόνια βουλευτές κλπ. Που δημιουργούν κόπωση στο πολιτικό σύστημα. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να αποδεχθούν τα άλλα κόμματα. Γιατί είναι πράγματα που περιμένει η Ελλάδα εδώ και χρόνια. Άρα, για να τελειώνουμε, η Ένωση Κεντρών θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης εις όποιον αναλάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης με καλοπιστία και επί τη αναμονή ότι θα τύχουν αποδοχής τα 9 σημεία του προγράμματός μας που αφορούν την κοινωνία. Λέγουν κάποιοι ότι τα όσα λέμε δεν φτάνουν, δηλαδή αυτά τα 9 σημεία είναι σημεία πολύ καλά, τα οποία όμως και αν εφαρμοστούν δεν φτάνουν για να λυθεί το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Μα αυτό πρώτος εγώ το λέω και γι' αυτό προσθέτω πάντα και την άποψη ότι πρέπει να γίνει ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, αυτά απλώς θα μειώσουν δραστικά τις δαπάνες του δημοσίου και θα τις μειώσουν και δίκαια. Γιατί όταν απολύεις έναν αργόμισθο, δεν απολύεις εργαζόμενο, απολύεις αργόμισθο. Γιατί με πήρε κάποιος εχθές από τη Θεσσαλονίκη και λέει, αν υποτεθεί ότι είναι 200.000 το δημόσιο αργόμισθο, θα δημιουργήσετε, κύριε Λεβέντη, 200.000 νέους ανέργους. Μα λέω, μα συγγνώμη, όταν απολύεται ένας αργόμισθος, γίνεται άνεργος. Πάντα ήταν άνεργος και παρανόμως λάμβανε το μισθό του. Τα έχουν μπερδέψει τα πράγματα. Δηλαδή φτάνουμε στο σημείο να λυπόμαστε τους αργόμισθους, που είναι το καρκίνωμα. Φτάνουμε σε τέτοιο σημείο. Πώς επτόχευσε η χώρα. Οι τυφλοί που δεν ήσαν τυφλοί, οι υπάλληλοι ενός δήμου που ενώ είναι 770 προσέρχονται 400 και άλλοι 300 τόσοι δεν προσέρχονται καθόλου στη δουλειά. Έτσι πτώχευσε η χώρα. Έτσι πτώχευσε. Αυτό να το αφήσουμε. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε. Επομένως, αγαπάμε τις οικογένειες ακόμη και των αργόμισθων. Όταν απολυθούν, μας ενδιαφέρει να πιάσουν δουλειά και γι' αυτό με μεγάλη σπουδή θα μελετήσουμε το θέμα της ανάπτυξης της Ελλάδας. Αλλά να τους αφήνουμε να παίρνουν από τα Υπουργεία μισθούς χωρίς να προσέρχονται, δεν μπορούμε. Και είναι και απαράδεκτο, ηθικά, αυτό το πράγμα να γίνεται. Η κάθαρση, επαναλαμβάνω, στο δημόσιο, στο δημοσιοϋπαλληλικό κύκλωμα, είναι απαραίτητη για επιβράβευση κυρίως των ευσυνείδητων δημοσίων υπαλλήλων. Κυρίως αυτόν έτοιμα είναι να διώξουμε τις παθογένειες και τους αργόμισθους και τα τροκτικά από το δημόσιο. Λένε κάποιοι ότι, σας είπα, δεν φτάνουν αυτά τα στοιχεία που κάνουμε. Δείχνουν όμως μία πορεία. Πορεία μεταρρυθμίσεων. Δείχνουν μία απόφαση.
η χώρα να μην μείνει στο σκοτάδι. Και αυτή η πορεία προς το φως, προς τις μεταρρυθμίσεις, μέσα μεν στην Ελλάδα θα φέρει το χαμόγελο και την αισιοδοξία, εκτός δε Ελλάδας θα πείσει ότι υπάρχει μια κυβέρνηση που αποφασίζει να κάνει μεταρρυθμίσεις. Διότι μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις κορόιδευαν προς τα έξω, όταν ήθελαν να πάρουν τη δόση κάθε φορά, διαβεβαίωναν ότι γίνονται μεταρρυθμίσεις και οι μεταρρυθμίσεις δεν γινόντουσαν. Και η Ελλάδα ομοίαζε με έναν τενεκέ με τρίπιο πάτο, που ό,τι και να ρίχνες από πάνω, διέρεε από κάτω. Η Ένωση Κεντρών για το ζήτημα της ανάπτυξης έχει ορίσει ότι πρέπει να συμβούν δύο πράγματα. Πρώτον, τα ομόλογα της πρώτης πενταετίας και οι υποχρεώσεις της χώρας πρέπει να μετατεθούν και αργότερα, με μηδενικό επιτόκιο. Εδώ πρέπει να βοηθήσουν οι ξένοι. Έχω την πεποίθηση ότι θα βοηθήσουν, αλλά μόνο αν δουν ότι προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις που σας ανέφερα, στο ασφαλιστικό, στο δημοσιοϋπαλληλικό, σε όλα τα ζητήματα, ότι προχωρούν οι μεταρρυθμίσεις. Εκεί οι ξένοι δεν θα καμφθούν αν δουν τις μεταρρυθμίσεις, διότι το μόνο τους επιχείρημα, το συνεχές επιχείρημά τους, είναι ότι τους κοροϊδεύουμε και δεν κάνουμε μεταρρυθμίσεις, ούτε στο άνοιγμα των επαγγελμάτων, ούτε σε τίποτα. Και αυτή είναι η ομολογία. Δεν ανοίξαμε κανένα επάγγελμα, γιατί όταν πήγαινε ο υπουργός να το ανοίξει, απεργούσαν οι από κάτω, αντιδρούσαν και χάρη του να τελειώνει το ζήτημα, τα πράγματα ανεστέλλονται. Επομένως, κυρίες και κύριοι, πιστεύω ότι η μετάθεση των ομολόγων των 5 πρώτων ετών πιο πέρα με μηδενικό επιτόκιο είναι ένα μεγάλο ευεργέτημα, γιατί θα μας επιτρέψει περίπου 25 με 30 δις ετησίως, χρήματα που έπρεπε άμεσα να αποδώσει το ελληνικό δημόσιο, να ρίχνονται εντός Ελλάδας για την ανάπτυξη. Εάν σε αυτά προστεθεί και μια επιτυχία στην επιστροφή των χρημάτων αυτών των Ελλήνων, των συμπολιτών μας που βγάλαν λεφτά στο εξωτερικό και δώσουν ένα ταπεινό τίμημα, ένα πέναλτι, ένα 15%, αλλά φέρουν τα λεφτά πίσω και πάψει έτσι πάσα δίωξη εναντίον τους, εάν δηλαδή συμπέσουν αυτά τα δύο, μετάθεση των ομολόγων των 5 πρώτων ετών πιο πέρα με μηδενικό επιτόκιο και επιστροφή των χρημάτων, των 130 δις χρημάτων που βγήκαν έξω την τελευταία εξαετία, νομίζω το θέμα της ρευστότητας πλέον των τραπεζών αντιμετωπίζεται και νομίζω ότι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και των μεγαλύτερων είναι κάτι που θα δώσει νέα ζωτικότητα στην οικονομία. Τότε θα μπορούμε να πούμε ότι αρχίζει κάτι και κινείται στην Ελλάδα. Μου λένε κάποιοι πόσος καιρός χρειάζεται για να βγούμε από τα μνημόνια. Η απάντηση από μένα θα είναι ειλικρινής. Όταν επιτύχουμε 3% ετήσιο πλεώνασμα. Οι ξένοι με τις φιλίες που έχω μου δηλώνουν ότι με 3% πλεώνασμα ετήσιο η χώρα βγαίνει στις αγορές. Όταν λοιπόν κάνουμε το πλεώνασμα 3% και το κάνουμε με μόνιμα μέτρα, όχι με έκτακτους φόρους που δεν μπορούν να μένουν για πάντα, αλλά με μόνιμα μέτρα γίνει 3% το πλεώνασμα, η χώρα βγαίνει στις αγορές. Πότε θα βοηθήσουν οι ξένοι στο κούρεμα? Ακριβώς τη στιγμή εκείνη που θα βγει η χώρα στις αγορές έχοντας 3% ετήσιο πλεώνασμα παγιωμένο, τότε και 200% να έχει ανέβει το χρέος, οι ξένοι έχουν δώσει υπόσχεση, έχουν δέσμευση ότι θα το κάνουν 118%. Γιατί δεν μπορείς να βγεις στις αγορές με χρέος άνω του 120 του ΑΕΠ. Εκείνη είναι η ώρα που έχουν ορκιστεί οι ξένοι ότι θα κάνουν το κούρεμα. Γιατί να τους το ζητάμε πιο πριν? Ζητώντας τους αυτό πιο πριν, μπαίνουν αυτοί στην υποψία δημιουργίας νέων ελλημάτων. Ολοκληρώστε τις μεταρρυθμίσεις και θα σας χαρίσουμε τμήμα του χρέους. Αυτή είναι η απάντησή τους. Αν τους ζητάμε χάρισμα
τμήματος του χρέους πριν κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, ποιος εγγυάται ότι δεν θα υποπέσουμε εις υποτροπήν, δηλαδή εις νέα ελλείμματα και εις νέα χρέη, και άρα οι όποιες συμφωνίες θα πάνε χαμένες. Ρωτούν κάποιοι, κύριε Λεβέντη, θέλετε να αλλάξετε τις μεταρρυθμίσεις που έχουν μπει στα μνημόνια γιατί τις θεωρείτε άκαρπες και αναποτελεσματικές. Και αν οι ξένοι δεν θέλουν, και αν οι ξένοι δεν πουν, ή εφαρμόζεται αυτά των μνημονίων, ή άλλα από εδώ, κύριε Λεβέντη. Η απάντηση είναι συγκεκριμένη. Εκείνο που καθιστά την ένωση κεντρών δυνατή στο εξωτερικό είναι ότι πιστεύουμε στην Ευρώπη, πιστεύουμε στο ευρώ και θέλουμε να καθαρίσουμε και τη χώρα από τις παθογένειες. Αυτή είναι η νίκη, αυτό είναι το στοίχημα του μέλλοντος. Να μείνουμε στο ευρώ, να μείνουμε στην Ευρώπη με καθαρή Ελλάδα που έχει κάνει τις μεταρρυθμίσεις και έχει γίνει σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Τις δραχμές αυτοί τι μας προτείνουν, να πέσουμε από τον μπαλκόνι να σκοτωθούμε. Προτείνουν τη φυγή, να τραπούμε σε φυγή, να δραπετεύσουμε. Δηλαδή ό,τι πέτυχε η Ελλάδα να χαθεί μέσα σε λίγες ώρες. Αυτό προτείνουν. Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνουν, να συνεχίσουμε την πεπατημένη. Ποια είναι η πεπατημένη, να κάνουμε ό,τι θέλουν οι Βρυξέλλες χωρίς αντίρρηση. Αυτό έκανε και ο Τσίπρας, αυτό έκανε, παρότι και ο Τσίπρας διαφήμιζε ότι έχει άλλες λύσεις σε 5 χρόνια, ότι έχει τρόπο να ασχίσει μνημόνια, να διαγράψει χρέη. 5 χρόνια δρομολογούσε ελπίδες στην νεολαία ότι έχει άλλες λύσεις και σε μια νύχτα μέσα τα έκανε σαν τη μούρη του. Πήγε και έκανε κολοτούμπα 180 μοιρών. Αυτός είναι ο κύριος Τσίπρας. Που εγώ, αν είχα κάνει τέτοιο πράγμα 5 χρόνια να λέω κάτι και την τελευταία στιγμή να μην μπορώ να το εφαρμόσω, επειδή κατάγομαι και από τη Μεσσίνη, θα άνοιγα και ένα λάκκο να μπω μέσα. Ο κύριος όχι μόνο δεν ανοίγει λάκκο να κρυφτεί, στερούμενος φιλοτίμου, αλλά θέλει να ξαναγίνει και πρωθυπουργός. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Γιατί ρώτησα ένα Σουηδό, λέω: έχουμε ένα πρωθυπουργό που απέτυχε εις όλα. Είχε πει θα ενώσει τον Νότο κατά του Βορρά, είχε πει ότι θα μας απαλλάξει από τα μνημόνια, θα σχίσει χρέη, δεν ξέρω τι άλλο θα κάνει, θα δώσει μισθούς του 9, και ανταυτού μας έφερε ένα πολύ πιο σιδερένιο μνημόνιο, στενό κορσέ, και ένα ενέχειρο 50 δις έφερε. Θα τον βάζατε, λέω, ξανά, μου λέει ξανά πρωθυπουργό. Μου λέει βάλτε τον εσείς. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτά τα φαινόμενα να είναι ξανά υποψήφιοι πρωθυπουργοί, άνθρωποι που σε τέτοιο βαθμό έχουν προδώσει τα ίδια τους τα λεγόμενα, συμβαίνουν μόνο σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι. Μόνο σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, έχουμε χρόνο. Κύριε Πρόεδρε. Έχουμε 13. Εντάξει, εν ολίγης, για να συνοψίσω και να έρθει η ώρα των απαντήσεων, είμαι σίγουρος ότι το κόμμα μας η Ένωση Κεντρών έχει μια μεγάλη δύναμη που ρωτούν και γιατί έρχεται ο κόσμος κοντά σας και γιατί οι δημοσκοπήσεις συνέχεια αυξάνουν τη δύναμή σας, κύριε Λεβέντη. Μα κόμμα που αγαπάει το ευρώ, αγαπάει την Ευρώπη σταθερά από τότε που ιδρυθήκαμε και ζητούμε να παταχθούν οι παθογένειες, τα βολέματα, τη σελίτα προνόμια, ένα κόμμα δηλαδή που διατηρώντας τη χώρα στο ευρώ την καθαρίζει κιόλα και την κάνει σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, δεν είναι ο καλύτερος λόγος να έρχονται κοντά μας οι νέοι, να πηγαίνουν με τους τρελούς της δραχμής οι νέοι, ή να πηγαίνουν στο εξωτερικό δραπετεύοντας, ή να ακολουθούν ένα Μεϊμαράκι και έναν Τσίπρα που είναι ουσιαστικά υπάλληλοι των ξένων και δεν έχουν και το θάρρος και το ανάστημα ενός όχι. Εμείς έχουμε την πεποίθηση ότι θα κάνουν δεκτό το αίτημά μας οι ξένοι για αλλαγή, των μεταρρυθμίσεων και από τις άκαρπες και αναποτελεσματικές σημερινές. Θα πάμε με πίεση της Ένωσης Κεντρών, θα πάμε σε καρποφόρες και αποδοτικές μεταρρυθμίσεις, βγάζοντας τη χώρα το 2017 από τα μνημόνια και ανακουφίζοντάς την στο άμεσα επόμενο χρονικό διάστημα. Είμαστε βέβαιοι γιατί η πολιτική μας είναι η πολιτική της Ευρώπης.
Είναι η πολιτική του να στερεώνουμε την Ευρώπη, αλλά και να την καθιστούμε διάφανη, παραγωγική και να συνεργάζονται αρμονικά δημόσιος και ιδιωτικός τομέας με σκοπό την ανάπτυξη της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στον χρόνο που απομένει θα παρακαλούσα να θέσετε τις ερωτήσεις σας, να δηλώσετε το όνομά σας και ποιο μέσα εκπροσωπείτε. Ανοίγετε το μικρόφωνο για καταγραφή στα πρακτικά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος. Μπορείτε να θέσετε την ερώτησή σας. Κύριε Πρόεδρε, έχετε δηλώσει στο παρελθόν σε συνέντευξή σας ότι η χώρα θα βγει από το μνημόνιο 2 μήνες μετά την ένταξη του κόμματός σας στο Κοινοβούλιο. Έχει χαρακτηριστεί ως επίοικος επιπόλαιε αυτή η φράση σας. Τι έχετε να πείτε? Απάντησα ήδη ότι στους 2 μήνες και στους 3 θα υπάρχει ανακούφιση από την έναρξη υιοθέτησης των μεταρρυθμίσεών μας, δηλαδή την κατάργηση των προνομίων της ελίτ. Έξοδο από τα μνημόνια βλέπω όταν πιάσουμε το 3% πλεώνασμα, το είπα προηγουμένως, και αυτό είναι το 2017, αν δεν χάσουμε όμως καθόλου χρόνο ψηφίζοντας άχρηστους. Να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση, κυρία. Κύριε Πρόεδρε, Κρυβούλα Δεντρινού, από το Πειραιακό Κύμα. Και το μέσο, παρακαλώ. Συγγνώμη. Το όνομά σας και το μέσο που εκπροσωπείτε. Ακριβούλα Δεντρινού, Πειραϊκό Κύμα. Γεια σας. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζοντας την καταγωγή και τη δραστηριότητά σας στον Πειραιά όλα αυτά τα χρόνια αδιάλειπτα, θα θέλαμε να ξέρουμε ποια είναι η τοποθέτηση του κόμματός σας για την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του οργανισμού Λιμένος Πειραιός και ποιες δικλείδες ασφαλείας προτείνετε. Ευχαριστώ. Ναι. Ακούσε, στις πωλήσεις είτε περιουσίας του Δήμου, του κράτους γενικώς και των Δήμων, είτε μόνο στην πώληση επιχειρήσεων, γιατί μπορεί μια επιχείρηση να μην έχει γη, να είναι μόνο επιχείρηση και πωλείται κι αυτή, αν είναι ελληματική. Είμαι σύμφωνος αν επί σειρά ετών καταβλήθηκαν προσπάθειες εξυγίανσης και απέτυχαν. Και στην περίπτωση που συνοδεύεται από γη η πώληση, συμφωνώ μόνο αν είναι για μίσθωση 30 ετών, για εκμίσθωση, όχι για πώληση, όχι δηλαδή οι ξένοι να αποκτήσουν ιδιοκτησία και επί της γης. Λοιπόν, στην περίπτωση του οργανισμού εκεί που ρωτάτε, του οργανισμού Λιμένας, αυτό δεν ρωτάτε, θα ξανακοιτάξουμε το φάκελο. Εμείς με όλες μας, με την καλή διάθεση, θα κοιτάξουμε το φάκελο. Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή χρειάζονται κάποια έσοδα από την πώληση επιχειρήσεων του Δημοσίου. Εάν δεν δούμε τα συμφέροντα του Δημοσίου να θίγονται σε κάτι, θα συμφωνήσουμε. Αν όμως δούμε κάτι, θα ξαναζητήσουμε επαναδιαπραγμάτευση. Δεν πρέπει να είμαστε στατικοί με ένα ναι και με ένα όχι, όπως στις σκουριές. Στις σκουριές, στην επένδυση χρυσού, μου ζήτησαν στη Θεσσαλονίκη να λάβω θέση με ένα ναι ή με ένα όχι. Αν είμαστε υπέρ του να εξορυγνύεται χρυσός στη Χαλκιδική ή όχι. Ξέρετε τι απάντησα? Όχι δεν μπορώ να πω, γιατί αν πω όχι σημαίνει ότι για οποιουσδήποτε λόγους εμποδίζουμε το επιχειρήν στη χώρα μας, και αν διαδοθεί αυτό δεν θα έρχεται κανένας. Και ναι, δεν μπορώ να πω απόλυτα, γιατί διαπίστωσα από τη σύμβαση ότι το ελληνικό δημόσιο δεν παίρνει τίποτα. Δηλαδή, ξέρετε τι είναι να γίνεται εξόρυξη χρυσού και να μην παίρνει ένα ποσοστό το δημόσιο, έστω 12%, κάτι επί του τζίρου. Είναι απαράδεκτο. Άρα έγινε μια αποικιοκρατική σύμβαση προς όφελος κάποιων φίλων του κ. Μπόμπολα, που αγόρασαν από τον κύριο Μπόμπολα την περιοχή. Το ελληνικό δημόσιο δεν ωφελείται τίποτα και έχουν βάλει μπροστά αυτούς τους 2.000 ανθρώπους με το επιχείρημα μη χάσουν τη δουλειά τους. Δηλαδή κάτι που δεν με βρίσκει σύμφωνο. Αν όμως δώσουν το 12% επί του τζίρου, το οποίο βέβαια θεωρούν πολλοί αυτοί, γιατί τους ρώτησα στην εταιρεία, θεωρούν ότι ισοδυναμεί με 47% επί του κέρδους. Το 12% επί του τζίρου ισχυρίζονται αυτοί οι έχοντες στην εταιρεία χρυσού
ότι ισοδυναμεί με 47% επί του κέρδους και τόσο πολύ δεν μπορεί να δώσουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει να δώσουν κάτι για να συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Δεν μπορεί δηλαδή να εξορυγνύεται η Χαλκιδική, που είναι μια τουριστική περιοχή, και το ελληνικό κράτος να μην κερδίζει τίποτα, παρά αυτό μόνο όφελος είναι ότι εργάζονται 2.000 άνθρωποι. Εσείς κύριε συνάδελφε. Μιχαήλ Λάζαρος από Ομογένεια.gr. Κύριε Πρόεδρε, ποια η θέση του κόμματός σας σε σχέση με το μεταναστευτικό ζήτημα που τον τελευταίο καιρό έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις? Ευχαριστώ. Ακούστε, μας απασχολεί πολύ το μεταναστευτικό στην Ένωση Κεντρών και γι' αυτό έχουμε την κυρία Ιρό Στεφάνου να ηγείται του ψηφοδελτίου επικρατείας Ένωση Κεντρών, που είναι καθηγήτρια της Παντίου και έχει συμμετάσχει στην αναγραφή των νομοσχεδίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό. Μάθετε ποια είναι η κυρία Ιρό Στεφάνου για να καταλάβετε. Λοιπόν, και την τίμησα, τη ζήτησα, ενώ είχα και καλύτερες άλλες προτάσεις ένθεν και ένθεν, τη ζήτησα να αναλάβει την ηγεσία του ψηφοδελτίου επικρατείας, ακριβώς γιατί θέλω να έχουμε ένα σοβαρό άτομο μέσα στο κοινοβούλιο που να λάμπει. Οι απόψεις μου είναι ότι πρέπει να καταγράψουμε τους ξένους το πρώτον. Να καταγράψουμε, να πούμε 4 μήνες δίνουμε προθεσμία σε μια υπηρεσία του δημοσίου, να καταγραφούν όλοι οι ξένοι. Η μη καταγραφή θα είναι ποινικό αδίκημα που θα επισύει και απέλαση. Άρα το πρώτο να καταγράψουμε και να ξέρουμε ότι έχουμε 2,5 εκατομμύρια στο τέλος του τετραμήνου. Η Ελλάδα, λόγου χάρη, δύναται να απορροφήσει με βάση τον πληθυσμό της το 1 εκατομμύριο. Τότε πάμε στις ευρωπαϊκές χώρες και λέμε το 1 εκατομμύριο αφορά εμάς. Το άλλο 1,5 όμως από τα 2,5 αφορά εσάς. Ή πάρτε το αναλογικά με τον πληθυσμό σας να το φιλοξενήσετε εσείς ή πληρώνετε μας με βαρύτατο πρόστιμο, έχουν γίνει συμφωνίες, αν δεν έχετε εγκαταστάσεις υποδοχής. Το δεύτερο ανασταλτικό που το λέω εδώ και καιρό είναι να μην μπορούν να βγάζουν όλα τα λεφτά στη χώρα προέλευσης οι ξένοι. Να μπορούν να βγάζουν μόνο το 25%. Το άλλο 75% να έχει money control ειδικό. Δηλαδή και όταν σταματήσει το money control των τραπεζών να μένει το money control των αλλοδαπών. Αυτό θα κάνει αφιλόξενη την Ελλάδα, ότι πάμε στην Ελλάδα για να στέλνουμε τις οικογένειές μας λεφτά. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα πρέπει να τεθεί πολύ πιο ζωηρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω. Αλλά ξέρετε γιατί δεν το θέτει η Ελλάδα? Γιατί αυτή τη στιγμή ζητάει δανεικά, συνεδριάζουν τα κοινοβούλια για να μας δώσουν δανεικά και πράγματα που μπορούσαμε να αξιώσουμε, που έχουν υπογράψει οι ξένοι, δεν τα αξιώνουμε από ζημιώσεις για να μην τους στενοχωρήσουμε, ώστε να τους έχουμε ευχαριστημένους να υπογράφουν τα δανεικά τα κοινοβούλια. Δηλαδή η οικονομική κρίση έχει φέρει και κρίση και ταπείνωση, δηλαδή να μην διεκδικούμε τα δικαιώματά μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι, αυτό είναι το πλέον κακό που μπορεί να συμβαίνει. Ο χρόνος δυστυχώς είναι περιορισμένος, διότι στο κόμμα της Ενώσεως των Κεντρών έδωσαν μόνο 45 λεπτά, σε αντίθεση με άλλα τα οποία έχουν γίνει, δεν είναι του παρόντος όμως, και θα μπορέσουμε να πάρουμε μία ή δύο ερωτήσεις. Έχουν βεβαίως πάρα πολλές γραπτά ερωτήσεις έρθει εδώ. Δεν θα μπορέσουμε να τις απαντήσουμε. Διαμέσου των μέσων των δικών μας θα γίνει αυτό από την αντιδιαπλοκή και από τα άλλα μέσα. Θέλετε να δευτερολογήσετε, κύριε συνάδελφε? Ναι, θα ήθελα να σας κάνω μία ακόμα ερώτηση, εκπροσωπώντας το News Times, Κάρυπη στο όνομά μου και πάλι. Έχετε, κύριε Πρόεδρε, χαρακτηρίσει το παρελθόν ως λιγούρια τους πολίτες που ψήφισαν στο περασμένο δημοψήφισμα όχι. Το 62% δηλαδή των πολιτών που πήγαν στις κάλπες. Έχετε χαρακτηριστεί πολλές φορές ως μνημονιακός βάσει αυτής σας της δήλωσης. Υπερασπίζεστε τελικά το μνημόνιο? Εμείς είμαστε το πιο αντιμνημονιακό κόμμα, γιατί κόβοντας τις παθογένειες βγαίνει η χώρα από τα μνημόνια. Ενώ οι μνημονιακοί και οι αντιμνημονιακοί, είδατε πώς κατάντησαν. Ο Σαμαράς ήταν 2 χρόνια αντιμνημονιακός και έγινε μνημονιακός. Και ο Τσίπρας ήταν 5 χρόνια αντιμνημονιακός και έγινε μνημονιακός. Ενώ εμείς, κόβοντας τις παθογένειες του δημοσίου και τα προνόμια της ελίτ, επαναφέρουμε την Ελλάδα στο ισοζύγιο. Λιγούρια να πω εγώ αυτούς που ψήφισαν όχι. Εγώ απλά είχα πει στο τέλος, εγώ ψήφισα άκυρο στο δημοψήφισμα, γιατί
Και το 11 που επιδίωξε ο Γιώργος Παπανδρέου να κάνει δημοψήφισμα, τον είπαν τρελό. Και ο Τσίπρας τώρα, νομίζω, που έκανε το δημοψήφισμα, εξόργησε τους ξένους και όλα αυτά τα 50 δίσκου Μπαράς και το Ενέχειρο, που οφείλονται στις τρέλες αυτές, στο δημοψήφισμα και στην άλλη που έκανε η Κωνσταντοπούλου, την άλλη τρέλα, που γνωμοδότησε η Βουλή ότι δεν χρωστούμε σε κανέναν τίποτα. Απ' τη μία απλώναμε το χέρι και απ' την άλλη η Ελληνική Βουλή δήλωνε ότι δεν χρωστούμε. Το χρέος είναι επαχθές και επωνίδιστο. Και αφορώ πως έκατσαν οι ξένοι να συζητήσουν μαζί μας μετά από αυτές τις τρέλες. Επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο, μία ερώτηση από όσες μας έχουν έρθει θα την θέσει στον πρόεδρο, ο κύριος Δημοσθένης Δανέλλας, από το διαδικτυακό κομμάτι και υποψήφιος, όπως και οι συνάδελφοι που είναι στο πάνελ. Κύριε Δανέλλα, έχει το λόγο. Κύριε Λεβέντη, μας έχει υποβληθεί ένα ερώτημα μέσω διαδικτύου για τη θέση της Ένωσης Κεντρών σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς των ασφαλιστικών ταμείων και σε ιδιωτικές εταιρείες, ώστε να απεμπλακεί ο πολίτης από την αποκλειστικότητα του δημοσίου. Ναι, ναι. Σίγουρα τα ασφαλιστικά ταμεία θα προσπαθήσουμε να τα εξηγιάνουμε μετά τις 20 Σεπτέμβρη, ελπίζοντας ότι η Ένωση Κεντρών δεν θα είναι απλά με ένα 4% στη Βουλή, αλλά θα έχει καταφέρει να είναι και τρίτο κόμμα και θα μπορεί να κάνει παρεμβάσεις ουσιοδέστερες. Τα ασφαλιστικά ταμεία λοιπόν σίγουρα θέλουν εξυγίανση, αλλά και ένα κομμάτι της ασφάλειας, του όγκου των ασφαλιών, πρέπει να πάει στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να ελαφρυνθεί το βάρος που είναι υπό την εγγύηση του κράτους. Αυτό έκαναν οι Αμερικανοί και είχαν επιτυχία. Έχουν μεταφέρει ένα βάρος των ασφαλιστικών υποχρεώσεων σε ιδιωτικές εταιρείες. Επειδή, κύριε Πρόεδρε, σε ένα-δύο λεπτά από ό,τι βλέπω τελειώνουμε, μία ερώτηση θα έπρεπε να τεθεί ακόμα αν προλαβαίνουμε. Δεν ξέρω αν θέλετε όμως να κάνετε χρήση του χρόνου για να κλείσουμε την εκπομπή μας. Δεν ξέρω, ας γίνει μία ερώτηση ακόμη. Θέλετε? Μιλήστε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω τη θέση του κόμματος για το φοιτητικό συνδικαλισμό και επίσης για το 23% ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση, ποια είναι η θέση του κόμματός σας. Επίσης, άλλο ένα, αν προλαβαίνουμε, λίγα δεν προλαβαίνουμε για το ρόλο της αστυνομίας, για την ασφάλεια των παιδιών. Την αστυνομία σίγουρα την αγαπάμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θέλουμε βέβαια να εκδημοκρατιστεί και να αποβληθούν στοιχεία φασιστικά και λοιπά μέσα από την αστυνομία, που συμπτώματα που συνέβησαν στο παρελθόν. Με το ΦΠΑ 23% στα ιδιωτικά σχολεία δεν συμφωνώ, γιατί είναι εξοντωτικό και το πληρώνουν οι γονείς. Αυτό απευθύνεται στα ιδιωτικά σχολεία, δεν πάνε πάμπλουτοι. Οι πάμπλουτοι στέλνουν τα παιδιά τους στο εξωτερικό. Στα ιδιωτικά σχολεία πάνε φτωχικές οικογένειες. Επομένως, δεν θεωρώ λύση. Γενικώς δεν θεωρώ λύση τις αυξήσεις του ΦΠΑ, γιατί ο κόσμος κουμπώνεται και τα έσοδα του κράτους μειώνονται. Τι άλλο ρωτήσατε? Γιατί ο φοιτητικό συνδικαλισμό. Εντάξει, ο συνδικαλισμός ο φοιτητικός ελεύθερος είναι, αλλά να μην είναι εστρατευμένος κάτω από τις εντολές κομμάτων. Δηλαδή, μου αρέσουν οι φοιτητές να έχουν ελεύθερη σκέψη, όπως στη Θεσσαλονίκη. Αυτό που μου άρεσε στη Θεσσαλονίκη είναι η ελεύθερη σκέψη των νέων. Δεν είναι, ας πούμε, υπό το Μεϊμαράκι ή υπό το Τζίπρα. Τους έχουν και αυτούς και τους δυο γράψει εκεί που πρέπει οι νέοι. Καταλάβατε, οι νέοι είναι ελεύθεροι της Θεσσαλονίκης και γι' αυτό ψήφισαν Ένωση Κεντρών, και αυτό το καλό πιστεύω να μεταδοθεί τώρα σε όλη τη χώρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του κόμματος της Ενώσεως Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, τους συναδέλφους που ήταν στο πάνελ και εσάς, συνάδελφοι και συνάδελφισσες, που μας τιμήσατε. Να είστε καλά.